Επέστης και έσωσας επί δρόμης χαλεπής Την ίσον σου κερκυρών Και προσπέσους σου σαν θερμός Τη θεία πρεσβεία σου Ωθεν θαυματοφόρε Ιεράρχας πυρίδων ενών ευχαριστίας, σοι προσάδοντες πίστη, δεόμεθα τουρίες θεάι, ημάς εκ πάσης θλίψεως. Ο Δίος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος Μακάρι οι ότι αυτή κληρονομήσουν την γη, είπε ο κύριο, και τα λόγια αυτά βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στην μορφή του Αγίου Σπυρίδωνο. Ο ιερό μνογράφος εγκομιάζει τον Άγιο Σπυρίδωνα ω πράον και κληρονόμων τη γη. Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το έτο 270 μετά Χριστόν στην Κύπρο, από γονεί πτωχού οι οποίοι όμω ήσαν ευσεβεί και ενάρετοι χριστιανοί. Πολλά γράμματα δεν έμαθε ο Άγιο. Παρ' όλα αυτά όμω η Αγία Γραφή ήταν ο καθημερινό και αχώριστο σύντροφό του. Εκεί στου κάμπου και στι πλαγιέ τη Κυπριακή γη, που έβοσε τα πρόβατά του, μελετούσε τα λόγια του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα καλούσε κοντά του κι άλλους βοσκούς και τους διάβαζε τον Λόγο του Θεού και αγωνιζόταν ώρες για να οδηγήσει τις ψυχές τους στην χριστιανική πίστη. Τα χρόνια όμως που ζούσε, ο Μαξιμίνος εξαπέλυσε διωγμό κατά των χριστιανών και ο νεαρός Σπυρίδων συνελήφθη και οδηγήθηκε στα βασανιστήρια αλλά και σε φυλάκιση. Μόλις όμως έφτασε στην Κύπρο το διάταγμα της ανεξιθρησκείας των Μεδιολάνων, τότε απελευθερώθηκε και ο θείος Σπυρίδων. Ο Άγιος Σπυρίδων ήταν απλός στους τρόπους και ο λιγογράμματος. Δεν υπήρχε όμως όμοιός του στην αγάπη για τον πλησίον, στην πραότητα, στην αγαθοεργία, στην ελεημοσύνη και στην φιλοξενία. Ο άνθρωπος του Θεού για τα χρήματά του σε ένα σεντούκι που δεν κλείδωνε ποτέ και το άφηνε στη διάθεση όλων χωρίς ποτέ να νοιάζεται αν ήταν άδειο ή γεμάτο. Οι γονεί του παρά την θέλησή του τον πίεσαν να νυμφευθεί, αλλά πολύ νωρί όμω έχασε την σύζυγό του. Έτσι ο Άγιος έμεινε μόνο με συντροφιά την θηγατέρα του, την Ειρήνη. Χωρί ο ίδιο να το θέλει, απέκτησε μεγάλη φήμη αρετή. Όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπο τη επαρχία Τριμηθούντο, ομόφωνα, κλήρο και λαό, ζήτησαν ω επίσκοπό του τον Άγιο Σπυρίδωνα. Έτσι ο απλοϊκός βοσκός ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Τριμηθούντος που τον τίμησε και τον δόξασε. Παρά την τιμή και το αξίωμά του δεν άλλαξε καθόλου την βιωτή του. Φορούσε πάντα φτωχά ενδύματα και σκούφο πλεγμένο από φινικό φυλά και όπως και πριν έβοσκε το κοπάδι του. Η αγιότητά του υπήρξε θαυμαστή, γι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός πλούσια τον αντάμι ψέμα το χάρισμα της θαυματουργίας. Άπειρα είναι τα θαύματα που έκανε με τη χάρη του Χριστού, ώστε δικαίως η Εκκλησία του έδωσε την προσωνυμία του θαυματουργού. Μια νύχτα μπήκαν στο μαντρίτου του ληστές για να κλέψουν πρόβατα. Όταν θέλησαν όμως να φύγουν με όσα πήραν, ένιωσαν σαν να τους είχε δέσει και ακινητοποιήσει μια αόρατη δύναμη. Όταν τα χαράματα του βρήκε εκεί ο άγιο καταντροπιασμένοι ομολόγησαν την πράξη τους. Ο Άγιος τους συμπόνεσε, τους απάλαξε από τα αόρατα δεσμά και τους νουθέτησε ώστε από εδώ και στο εξή να ζουν τίμια. Δεν τους άφησε όμως να φύγουν χωρίς να τους δωρήσει δύο πρόβατα, λέγοντάς τους με χαμόγελο ότι ήταν η αποζημίωσή τους για την ολονύχτια ορθοστασία και αγρυπνία τους. Μια μέρα κάποιος πτωχός ήρθε στον Άγιο και του ζήτησε κάτι πολύτιμο για να το δώσει ενέχειρο σε έναν δανειστή του. Ο Άγιος δεν είχε τίποτε και τότε πήρε το μάτι του ένα φίδι που σερνόταν ανάμεσα στα χόρτα. Αφού είπε στον φτωχό να περιμένει, προσευχήθηκε, πήρε το φίδι που είχε μεταβληθεί σε χρυσαφένιο κόσμημα και το έδωσε στον άνθρωπο. Με την ευλογία του Αγίου η αγροί του φτωχού εκείνου κάρπισαν πολύ και έτσι μπόρεσε να ξεχρεώσει τον δανιστή του. Τότε πήρε το χρυσό φίδι και με πολλές ευχαριστίες το έφερε στον Άγιο. Ο Άγιος όταν είδε ότι αντιμετωπίστηκε η ανάγκη, δοξάζοντας τον Θεό μπροστά στα μάτια του φτωχού εκείνου ανθρώπου, επανέφερε το φίδι στην αρχική του μορφή. Ο Άγιος δια του Αγίου Πνεύματος απέκτησε εξουσία και επί του θανάτου. Συμβαίνει κάποτε να πεθάνει η μονάκριβη κόρη του η Ειρήνη. Τότε ήρθε κάποιος γείτονας και του ζητούσε ένα πολύτιμο κόσμημα που τη είχε εμπιστευτεί για φύλαξη. Ο Άγιος ήρθε στον τάφο της κόρης του, έσκυψε πάνω και την ρώτησε σαν να ήταν ζωντανή που είχε βάλει το κόσμημα του γείτονα. Η νεκρή του απάντησε που το είχε φυλάξει. Ο Άγιος το βρήκε και το έδωσε στον άνθρωπο. Εκεί όμως που διέλαμψε περισσότερο ο Άγιος Σπυρίδων ήταν στην Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνεκλήθη το έτος 325 μετά Χριστόν στην νίκαια της Βυθινίας και αποτελείτο από τους 318 θεοφόρους πατέρες, οι οποίοι συγκάλεσαν την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να κατατροπώσουν τον ερετικό και ασεβή Άριο, ο οποίος πίστευε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα και όχι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Πανάγιο Πνεύμα. Εκεί στην Σύνοδο ο ταπεινός επίσκοπος Τριμηθούντος σηκώθηκε και πήρε τον λόγο, παρότι κάποιοι οι γραμματιζούμενοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν. Προς μεγάλη έκπληξη όλων όμως, ο Άγιος Σπυρίδων αποστόμωσε και κατατρόπωσε τον Άριο με ένα θαύμα. Πήρε ένα κεραμίδι. Το ύψωσε, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε «Εις το όνομα του Πατρός». Και ευθύς η φωτιά που είχε ψήσει το κεραμίδι ανέβηκε προς τα πάνω. Στη συνέχεια είπε και του Ιού και το νερό που έπλασε το κεραμίδι χύθηκε κάτω. Και του Αγίου Πνεύματος, και άνοιξε την παλάμη του και είχε μείνει μόνο το χώμα με το οποίο ήταν φτιαγμένο το κεραμίδι. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Σπυρίδων απέδειξε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, είναι τρισυπόστατος, τρία δηλαδή πρόσωπα, αλλά μία Θεότης. Όπως ακριβώς το κεραμίδι είναι ένα αντικείμενο που αποτελείται από τρία υλικά, νερό, χώμα και φωτιά. Και ο Θεός μας είναι ένας Θεός που έχει τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μία φύσις, μία Θεότης, μία ουσία, τρία πρόσωπα, ομοούσια, ισοδύναμα, παντοδύναμα, συνάναρχα, συναίδια, σύνθρονα. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Σπυρίδων διατράνωσε την Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό λέει και το απολυτικό του τη Συνόδου της Πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος, υπέρμαχος ο Άγιος Σπυρίδων. Όλοι τους έμειναν έκθαμβοι μπροστά στο θαύμα αυτό. Η ζωή του Αγίου Σπυρίδωνος είναι ένα ζωντανό θαύμα και μία εκδήλωση αγάπης. Ήρθε όμως ο καιρός και ο Άγιος να περάσει στο ουράνιο θυσιαστήριο για να συνεχίσει εκεί την αέναη λειτουργία του στον θρόνο του Θεού κοιμήθηκε ειρηνικά το έτος 348 σε ηλικία 78 ετών. Το τίμιο λείψανό του παρέμεινε άφθαρτο εκεί στην Κέρκυρα, ως ανεξάντλητη πηγή θαυμάτων για τους πιστούς και διατρανώνοντας πόσο ο πράος και ταπεινός Άγιος δοξάστηκε από τον Κύριο. Τεστουσού Αγίου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.